Έχουμε λοιπόν στην τηλεφωνική γραμμή τον πρωταθλητή Ελλάδος από χθες, τον προπονητή της ΚΑΠΑ 15, τον Απόστολο Παπαβασιλείου. Να τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα, Απόστολε. Και συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Καλή επιτυχία. Το πήραμε. Καλή επιτυχία από εδώ και πέρα. Να σε καλά, καλησπέρα. Πώς είμαστε βασικά? Εντάξει, είμαστε πολύ χαρούμενοι. Είναι χαρούμενα τα παιδιά. Είναι σημαντικό να βλέπεις χαμογελαστά παιδιά όταν έχουν κάνει μια τόσο σκληρή προσπάθεια όλο τον χρόνο, η οποία δεν σταματάει εδώ φυσικά. Η χρονιά συνεχίζεται. Είμαστε μια χαρά. Είμαστε χαρούμενοι. Είναι μια ηλικία πάντως, γιατί εγώ δεν τυχαίνει να παρακολουθώ, που πραγματικά πρέπει στον πάγκο να είσαι πάρα πολύ ήρεμος για να τα απεξέλθεις. Γιατί είναι μια ηλικία η οποία προσπαθεί να μάθει σωστά το ποδόσφαιρο, αλλά ακόμα αυτά τα παιδιά έχουν πολύ δρόμο μπροστά τους. Έτσι δεν είναι? Φυσικά, φυσικά, όπως τα λέτε, είναι μια ηλικία που χρειάζεται να είσαι ήρεμος, να βλέπουν εσένα ότι είσαι ήρεμος, για να παίρνουν αυτοεπίθεση και για την καθημερινότητα, όχι μόνο για τα παιχνίδια ενός Final Four. Και είναι μια ηλικία που ακόμα δεν μπορεί εύκολα να διαχειριστεί το άγχος, την πίεση, ένα στραβό αποτέλεσμα να ξεκινήσει στραβά ένα παιχνίδι όπως έγινε με τον Ολυμπιακό. Αλλά είναι μια ομάδα που δουλεύουμε μαζί πολλά χρόνια, έχουμε ποιότητα, έχουμε παιδιά που έχουν ταξιδέψει στο εξωτερικό πολλές φορές και όλα πήγαν καλά. Αλλά ναι, χρειάζεται ηρεμία. Παρότι ήταν τελικός, παρότι όπως και να το κάνουμε, το να φτάνεις στο τέλος σε μια διαδικασία είναι πολύ σημαντικό, ειδικά για αυτά τα παιδιά. Είδαμε μια ομάδα η οποία προσπαθούσε να παίξει στρωτά, προσπαθούσε να κάνει build-up, προσπαθούσε να κινηθεί στον χώρο σαν τα παιδιά αυτά να ήταν 25 χρονών και όχι 14. Είναι ζητούμενο αυτό, ανεξάρτητα το παιχνίδι και την πίεση και το στόχο που έχει αυτό. Το ζητούμενο είναι ακριβώς αυτό, να ό,τι κάνεις όλη τη χρονιά, βάσει τις φιλοσοφίες και τις εκπαιδευτικές διαδικασίες που έχεις, να το βγάλεις στα κρίσιμα παιχνίδια, εκεί θέλεις να το κάνεις. Οπότε το κυριότερο θέμα που είχαμε να συζητήσουμε και να δείξουμε τα παιδιά ήταν να ακολουθήσουμε το ίδιο πλάνο, γιατί είναι ένα παιχνίδι όπως όλα τα άλλα. Απλά είναι ένα Final Four και ένα ημιτελικό και ένα τελικό. Αλλά το παιχνίδι πρέπει να είναι το ίδιο. Μάλιστα. Από εδώ και πέρα, αφού το πετύχαν ό,τι πετύχαν αυτά τα παιδιά, τι θα κάνουν? Θα ανεβαίνουν κατηγορία, πάνε στην ΚΑΠΑ 17, έχουν ακόμα χρόνο στην ΚΑΠΑ 15, ήταν οι ηλικίες πιο μικρές? Πώς είναι ακριβώς το πλάνο? Τώρα μέχρι τέλος της χρονιάς συνεχίζουμε, έχουμε άλλους 2 μήνες στην ΚΑΠΑ 15, πάλι συνεχίζουμε τη δουλειά. Θα αλλάξουμε πάλι κάποια στοιχεία όσον αφορά την εκπαιδευτική διαδικασία, θα πάμε ενδεχομένως πιο σε κάποια στοιχεία, κάποιες αδυναμίες να την βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο και από τη νέα χρονιά με το καλό κάποια παιδιά θα προχωρήσουν στην ΚΑΠΑ 17. Είναι μέχρι να φτάσουν σε επίπεδο ανδρικής ομάδας, έχουν πολύ δρόμο μπροστά τους. Αλλά ήδη έχω δει δημοσιεύματα, και εγώ και ο Στέργιος το σχολιάζαμε πριν εδώ πέρα για αγάπη, δημοσιεύματα υπερβολής για αυτά τα παιδιά. Πόσο δύσκολο είναι για σένα να κρατήσεις τα μυαλά τους στο έδαφος, ειδικά στην περίπτωση του Κούτσια που έδειξε και εντάξει, μια ηγετική φυσιογνωμία και εκπληκτικά ποδοσφαιρικά στοιχεία, να μείνουν προσγειωμένα και να δουλεύουν σωστά, γιατί έχουν τεράστιο δρόμο μπροστά τους ακόμα? Φυσικά, ακόμα δεν έχουμε πετύχει κάτι. Είναι πολύ δύσκολο αυτό. Το κυριότερο που λέμε συνέχεια είναι η ταπεινότητα. Πρέπει να είναι ταπεινοί, πρέπει να δουλεύουν, πρέπει να έχουν το κεφάλι κάτω. Πρέπει να είναι συνέχεια σε μια διαδικασία προπόνησης σκληρής δουλειάς. Είναι δύσκολο για μας. Δεν χρειάζεται μεγάλη προβολή για τα παιδιά αυτά. Πρέπει να έχουν αυτό που αναλογεί. Στη δικιά μας θέση είμαστε υποχρεωμένοι να τους δείξουμε τον δρόμο το σωστό. Υπάρχει ένας ανταγωνισμός εσωτερικός και τι λέω? Πρώτη ομάδα πρωτάθλημα. ΚΑΠΑ 19 πρωτάθλημα. Η ΚΑΠΑ 15 χθες που μπήκε είχε στο μυαλό της, και εσείς κακά τα ψέματα και όλα τα παιδιά που ήταν μέσα, είχε στο μυαλό της ότι έχουμε την υποχρέωση να συνεχίσουμε αυτό το σερί? Με την καλή έννοια. Δηλαδή θέλουμε ο ΠΑΟΚ να μεγαλώσει, βλέπουμε ότι ο ΠΑΟΚ μεγαλώνει, θέλουμε να είμαστε κομμάτι αυτό. Τα παιδιά νιώθουν και γνωρίζουν και ξέρουν ότι είναι κομμάτι της ιστορίας του ΠΑΟΚ και βλέπουν τον ΠΑΟΚ να μεγαλώνει. Θα ήθελαν και αυτοί να πάρουμε το πρωτάθλημα. Θέλουμε τώρα, η πρώτη κουβέντα τους είναι άντε μακάρι να το πάρει και η ΚΑΠΑ 17 με την αφέλειά τους, με αυτή που έχουν. Είναι σημαντικό να είναι κομμάτι της ιστορίας του ΠΑΟΚ που μεγαλώνει έτσι. Είναι πολύ ευχάριστο. Γιατί κακά τα ψέματα τώρα, το έχει πάρει ΚΑΠΑ 15, το έχει πάρει ΚΑΠΑ 19. Το παίρνει η Ανδρών, το έχουν πάρει οι γυναίκες. Αν το πάρει και 17. Έχουμε και το κύπελο. Ναι, θα είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Εντάξει, δεν θα έχει ξανασυμβεί ποτέ αυτό. Νομίζω δεν θα έχει ξανασυμβεί και μακάρι να συμβεί.
Απόστολε, πολλά από τα παιδιά που έχεις είναι μακριά από το σπίτι τους. Άλλα είναι από τη Μακεδονία, άλλα από τη Θράκη, άλλα από τη Στερεά Ελλάδα. Ουσιαστικά μεγαλώνουν με τον ΠΑΟΚ, εντάξει. Πόσο εύκολο είναι για τα παιδιά αυτά να μεγαλώσουν σε μια ηλικία 13, 14, 15 χρόνια μακριά από το σπίτι τους και τους γονείς τους? Εντάξει, είναι πολύ δύσκολο. Είναι πολλά παιδιά από αυτά τα οποία, από αυτή την ομάδα που είναι, είμαστε 6 χρόνια μαζί, και πολλά παιδιά είναι εκτός Θεσσαλονίκης. Βέβαια, στην αρχή πηγαίνουν, έρχονταν. Είναι πολύ σημαντικό να ζουν με την οικογένεια του ΠΑΟΚ, γιατί πρέπει να τους προσφέρεις τα πάντα. Είναι οι στιγμές που θα πρέπει στις αναχώγες, στις λύπες, στους έξω του ποδόσφαιρου να είμαστε δίπλα τους. Να έχουμε την επικοινωνία με το σπίτι. Οι γονείς μας έχουν αφήσει τις ψυχές τους στην ουσία, που εμείς είμαστε υπεύθυνοι γι' αυτό. Είναι πολύ δύσκολο, αλλά τα καταφέρουμε μια χαρά και έχουμε φανταστικό κλίμα μέσα στην ομάδα. Δηλαδή τα παιδιά μεταξύ τους έχουν καταφέρει και ο ένας βοηθάει τον άλλον. Είναι κάτι εκπληκτικό. Και αν μπορούσε να υπάρχει, ας πούμε, μια κάμερα να έβλεπε στα αποδυτήρια πώς είναι ή πώς ήταν, ας πούμε, στο ημίχρονο μετά το 1-0 που χάναμε από τον Ολυμπιακό, θα έλεγε κανένα, δεν θα το πίστευε κανείς που έβλεπε την ομοψυχία τους. Εγώ πάντως είδα ένα σκηνικό το οποίο το βλέπω σπάνια και σε οποιαδήποτε ηλικία. Στην φάση του Σμιλίδη που δεν τη πάει στον Κούτσια, πάει ο ίδιος ο Κούτσια, που συνήθως 99% φορές ο Φόρ θα αρχίσει να ορίεται, πάει ο ίδιος ο Κούτσια και του δίνει ψυχολογία. Τα αγκαλιάζει, ναι. Ναι. Εγώ αυτή την φάση μπήκα σε θέση του Κούτσια, που εγώ δεν θα τη δούσα ποτέ έτσι, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά είδα τον αρχηγό της ομάδας να πηγαίνει και να αγκαλιάζει τον παίκτη που πήρε τη λάθος απόφαση. Προφανώς, εγώ με αυτό που είδα δεν θα την ξαναπάρει αυτή τη λάθος απόφαση. Γιατί μιλάμε πάντα για εκπαιδευτικές διαδικασίες. Είναι δουλειά καθημερινή όλο αυτό. Είναι δουλειά καθημερινή. Είδαμε, Απόστολε, σε ένα βιντεάκι του Λεωφορείου ότι τα παιδιά αναγνωρίζουν και τη συμβολή του Ιβάν Σαββίδη σε όλο αυτό. Δηλαδή που τους παρέχει τη στέγη, την εκπαίδευση, που έχουν πράγματα που άλλοι συναθλητές τους σε άλλες ομάδες ούτε κατά διάνοια θα έχουν, γιατί δεν είσαι μόνο εσύ. Είναι μαζί σου και ένα επιτελείο που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από μια επαγγελματική ομάδα. Έτσι δεν είναι? Φυσικά. Το αναγνωρίζουν, είναι πολύ μεγάλη η συμβολή της διοίκησης και της οικογένειας Σαββίδη. Πραγματικά, παιδιά, έχουμε τα πάντα και μπορούμε να δουλέψουμε σε επαγγελματικά πρότυπα. Έχουμε το κομμάτι ανάλυσης, έχουμε το οποίο μας βοηθάει πολύ. Έχουμε τα πάντα πραγματικά. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Να ξεκινήσω να μιλήσω, να μιλάω. Από αυτή την ηλικία μπαίνει το βίντεο ανάλυση και των αγώνων και της προπόνησης, ή πάμε λίγο παραπέρα? Μπαίνει. Βέβαια, όχι όσον αφορά το αποτέλεσμα. Καθημερινά στην προπόνηση μπορεί να έχουμε βίντεο ανάλυση για να αναλύσουμε τα λάθη, να τα δουν οι ίδιοι, γιατί άλλο να τους το λες και άλλο να το βλέπουν. Ναι. Να δούμε κι εμείς τους εαυτούς μας, σαν προπονητές. Όλη η διαδικασία, όλη τη χρονιά ήταν ακριβώς. Και φυσικά και στο Final Four. Είδαμε λίγο ότι στον πάγκο ήσουν πολύ ήρεμος. Δεν φώναζες, δεν... Αυτό είναι μια επιλογή, είναι του χαρακτήρα σου, είναι μια επιλογή, ένα ύφος που θέλετε να επιβάλλει ο ΠΑΟΚ στον πάγκο του? Γιατί έχουμε δει και αντιδράσεις προπονητών σε αυτές τις ηλικίες που δεν τις λες και normal. Το σημαντικότερο είναι να βλέπουν τα παιδιά ότι είσαι ήρεμος και ότι πιστεύεις σε αυτά. Όταν έχεις δουλέψει όλη τη χρονιά, το δουλεύεις τόσα χρόνια αυτά τα παιδιά και έχεις πει τα πάντα, νομίζω ότι το παιχνίδι είναι δικό τους. Πρέπει να το ευχαριστηθούν αυτοί. Το να φωνάζεις και να... Εντάξει, κάποια στιγμή ενδεχομένως θα πρέπει να τους ενεργοποιήσεις, αλλά το να κατευθύνεις συνέχεια και να φωνάζεις, σαν να τους αφαιρείς το παιχνίδι τους. Το παιχνίδι είναι δικό τους και πρέπει να το ζήσουν αυτοί. Αυτό είναι ένα ύφος που επιβάλλει γενικά ο ΠΑΟΚ. Δεν βλέπω. Όποτε βλέπω παιχνίδια των Ακαδημιών, δεν βλέπω αντιδράσεις από τους πάγκους. Είναι θέμα της σχολής καθαρά, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει τη δική του σχολή πλέον. Μπορούμε να το πούμε αυτό. Ναι. Και ταυτόχρονα εκπαιδευόμαστε κι εμείς αυτοί. Μα και για εσάς είναι εκπαιδευτική διαδικασία, έτσι? Βέβαια. Απόστολε, είσαι χρόνια στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Έχεις περάσει και από την ΚΑΠΑ 19 δίπλα στον Παύλο Γκαρσία. Πολλά από τα παιδιά της φετινής ΚΑΠΑ 19 που έχουν γίνει πολύ λόγος, δικαιολογημένα νομίζω, το έχουμε πει και εγώ και ο Σταύρος και το βλέπει και ο κόσμος, τα είχες υπό τις οδηγίες σου. Πες μας δύο λόγια για τη φουρνιά αυτή που είναι τόσο η ΚΑΠΑ 19, αλλά και για τον Παύλο Γκαρσία κατά προέκταση, γιατί τον έχεις ζήσει και από κοντά. Να μιλήσω πρώτα για τον Παύλο. Εντάξει, ήμασταν ένα χρόνο μαζί. Ό,τι και να πω μπορεί να είναι λίγο. Ήταν μεγάλο σχολείο, έχεις να μάθεις πάρα πολλά πράγματα από αυτόν τον άνθρωπο. Πραγματικά μπορώ να μιλάω μέχρι το απόγευμα. Είναι σχολείο μεγάλο. Πήρα πολλά πράγματα, έμαθα πολλά πράγματα, είδα διαφορετικά πράγματα που μπορεί να μην τα έχω στο μυαλό μου. Έχει παίξει σε πολύ ψηλό επίπεδο, πολύ ισχυρή προσωπικότητα.
Είδα την ηρεμία του και εκείνο είναι πολλέ φορέ ήρεμο. Πήρα πάρα πολλά πράγματα πραγματικά και τον ευχαριστώ. Ναι. Για τα παιδιά αυτά την ΚΑΠΑ 19, που πολλά από αυτά τα ξέρει πολύ καλά. Είναι μια φουρνιά εξαιρετική. Το έχουμε πει. Το θέμα είναι το επόμενο βήμα. Είναι μια φουρνιά που δουλέψαν πάρα πολλά χρόνια. Δουλέψαν πάρα πολύ σωστά με βάση την εκπαιδευτική διαδικασία, αυτό που λέμε και το πλάνο. Πραγματικά φτάσαν στο απόγειό τους στην Ακαδημία και νομίζω ότι τώρα πρέπει να κάνουν το επόμενο βήμα. Τους πιστεύουν πάρα πολύ και πιστεύω, επειδή τα έχω ζήσει κιόλας, ότι τους αξίζει πραγματικά να φτάσουν σε υψηλό επίπεδο. Γιατί είναι πολύ υψηλό επίπεδο που τους φέρνει. Ο ΠΑΟΚ τι πρέπει να κάνει για να υπάρξει καλή μετάβαση προς το ανδρικό ποδόσφαιρο? Γιατί κακά τα ψέματα, αυτό είναι το πρόβλημα πλέον. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να εκπαιδεύσει, αλλά η δομή του ελληνικού ποδοσφαίρου είναι τέτοια που δεν έχει φροντίσει για τη μετάβαση από το ποδόσφαιρο ακαδημιών στο επαγγελματικό. Είναι πλέον αναγκαία η δημιουργία β' ομάδας. Νομίζω ότι είναι μεγάλη κουβέντα αυτή, την οποία πλέον συνέχεια τη ζητάμε. Ναι, είναι αναγκαία. Πρέπει να βρεθεί το τέχνη αυτό για να μπορέσει να μπορέσουν αυτά τα παιδιά να φτάσουν στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Και ο ΠΑΟΚ το χρειάζεται αυτό, γιατί ο ΠΑΟΚ μεγαλώνει στην πρώτη ομάδα, κατά ψέματα. Δεν μπορείς εύκολα να βάλεις ποδοσφαιριστές. Τα παιδιά της ακαδημίας έρχονται και είναι ακόμα καλύτερα κάθε χρονιά. Οπότε σε αυτό το κενό θα πρέπει με κάποιο τρόπο να το καλύψουμε. Θα είναι β' ομάδα, θα είναι, δεν ξέρω, κάποιες συνεργασίες. Τώρα αυτό είναι υπεύθυνη διοίκηση να το λύσει. Αλλά σαφώς υπάρχει θέμα. Η διοίκηση τι να λύσει? Η διοίκηση έχει προτείνει καμιά 500 φορές να γίνει β' ομάδα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και οι άνθρωποι είναι, πετάνε χαρταετό 365 μέρες το χρόνο. Δεν έτσι, είναι το ποδοσφαιρικό παραγωγικό δυναμικό της χώρας, είναι αν μη τι άλλο λίγο αστείο. Θα πρέπει να αλλάξει πραγματικά. 100% έτσι είναι. Σας ευχαριστούμε πολύ, Απόστολε. Να είσαι καλά. Που είσαι μαζί μας. Καλή επιτυχία στη συνέχεια. Θα πάτε σε κάποιο τουρνά στο εξωτερικό, στα κοντά? Τι λέει το πλάνο? Έχουμε ένα τουρνά στο τέλος Μαΐου στο Κατάρ. Μια συνεργασία που έχει κάνει. Θα γίνει και τελικός. Να έχουμε κόσμο, καλό είναι. Πώς είστε, καλή πενταριά, μια χαρά στην κερκίδα. Άσχημα. Εντάξει. Αυτό είναι το τέλος και μετά τα παιδιά πάνε να ξεκουράσουν. Αλλά έχουμε ένα δίμηνο ακόμα που σχεδόν που συνεχίζουμε τη δουλειά μας. Δεν τελειώνει. Επειδή τελείωσε χθες με το πρωτάθλημα, δεν τελειώνει η δουλειά μας. Καλά, εννοείται. Τι έκανε, 5 μήνες διακοπές. Ούτε οι μπασκετμπολίστες δεν κάνουν τους. Σε ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά και συγχαρητήρια και πάλι. Συγχαρητήρια. Να είσαι καλά.